αρκετά για την τελευταία τοποθέτηση του ενημάτου. Αρχαίμα που να ξεκινήσω. Δεν περίμενα ότι ο Δήμαρχος θα προέβαινε σε μια τέτοια κοινωνία. Μου κάνει πραγματικά αγγινή εντύπωση αυτό. Βεβαίως, αντική εντύπωση, συγγνώμη. Εκείνο το οποίο θέλω να πω πριν πάμε στο αν πρέπει ή δεν πρέπει να αναλυθούν υποχρεώσεις. Φυσικά δεν πρέπει να αναλυθούν υποχρεώσεις. Αυτό ποτέ δεν είπε κανείς παντήρι και ποτέ δεν διαφώνησε κανείς με αυτό το πράγμα. Εκείνο το οποίο όπως πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω είναι το εξής. Πραγματικά, για όσους τουλάχιστον είναι παλιοί και έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, το μείζον είναι οι 62-63, πόσες είπε ο κ. Βλαχόπουλος, χιλιάδες πόσες αυξήσεις. Ή το γεγονός ότι ο ίδιος ο καθαριστής αδυνατεί να μας πει με ασφάλεια και ακρίβεια το τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτήν την επιχείρηση. Μιλάμε για χρέη. Τα χρέη δημιουργήθηκαν σε συγκεκριμένες περιόδους και ξέρω πολύ καλά και αυτοί που τα δημιούργησαν και αυτοί που τα έλεγξαν ποιοι τα έχουν κάνει και πώς έχουν γίνει. Και βλέπω ότι κανέναν δεν νοιάζει εδώ μέσα το πώς έγιναν αυτά τα πράγματα. Αλλά ασχολούμαστε αν το πρωτόκολλο ήταν εκεί και αν ο ταξιάρχης όπως της πήγε στο Δήμο. Αυτή είναι η ουσία. Έχετε μελετήσει τα πορίσματα των οικονομικών επιθετητών. Αφού όλα είναι τόσο ωραία και τόσο καλά, το προχωρήσουμε, κανένα πρόβλημα. Είμαι όμως κύριε Βλαχόπουλε. Είναι κύριε Δήμαρχε. Και επίσης, δεν πρέπει να υπάρχει μια απολύτως ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με την εκαθάριση. Δηλαδή, ελαφρά την καρδιά να διαχωρίσουμε τη βεβαιωμένη οφειλή, η οποία οι βεβαιωμένες οφειλές έχουν αυξηθεί. Γιατί, κύριε Βλαχόπουλε, γιατί κάνατε έναν έλεγχο σαν οργωτός και δόθηκε εντολή από τους οικονομικούς επιθεωρητές που κάναν τον έλεγχο στην ΔΟΗ να προχωρήσει έλεγχο. Αντιλαμβάνεστε για το λόγο γίνεται έλεγχος. Όχι γιατί πέρασαν τα χρόνια. Ποτέ δεν θα πάει η ΔΟΗ. Ο κύριος Δοκούρης το ξέρει πάρα πολύ καλά το πράγμα. Από μόνη θα ελέγξει Δήμο. Φορολογική χρήση Δήμου. Δεν έχει ξαναγίνει στα φορολογικά ποτέ. Έλεξε τον Δήμο γιατί υπήρχε εντολή από τους οικονομικούς επιθεωρητές να τον ελέγξει. Τα ποσά που προέκυψαν στη ΔΟΗ, ένα μέρος των ποσών που έχουν προέκυψει στη ΔΟΗ, είναι από αυτό το πράγμα. Λέω εγώ λοιπόν. Βεβαίως, να τα πάρουμε τα χρέη, να τα αναλάβουμε, ούτως ή άλλως θα γίνει αυτό το πράγμα. Θέλοντας και μη, το είχα ξαναπεί, κάποιοι δεν θέλουν να ακούσουν, κάποιοι δεν θέλουν να καταλάβουν, κάποιοι ενδεχομένως δεν μπορούν να καταλάβουν τώρα. Το έχω ξαναπεί, βεβαίως. Αλλά δεν μπορεί να μην είναι μια ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν μπορεί να μην είναι, πραγματικά δεν μπορεί να μην είναι μια ολοκληρωμένη εικόνα. Δηλαδή εκαθαρίζουμε μια δημοτική επιχείρηση που στην πραγματικότητα τι λένε. Πώς θα αντιλαμβάνουμε, παιδιά, εντάξει, έχει δύο-τρία πράγματα που είναι στάνταρ, στανταράκι, άσχετα το πώς προέκυψαν, άσχετα το αν υπάρχουν ερωτήματα. Εγώ θα σας πω κάτι, κύριε Βλαχόπουλε. Δεν ξέρω αν σας ρώτησε και εσάς. Στον έλεγχο, αν σας ρώτησαν όταν έρχονταν τα λεφτά, αν είχαν μέσα και τις ασφαλιστικές φορές. Σας ρώτησαν. Τέλος πάντων, ας πει κάτι διάλογο, δεν έχει σημασία. Το ερώτημα ήταν. Αφού ήταν όλα μέσα, γιατί δεν πληρώθηκαν αυτά. Εγώ δεν ξέρω να απαντήσω. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό που είπε ο κ. Τζόρτζης το καταλαβαίνω. Ναι, όντως. Διαπιστωμένο είναι ότι καθυστερήθηκαν να έρθουν τα χρήματα.
Από την άλλη όμως, υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν έχουν απάντηση από. Και η μοναδική απάντηση που έχουμε μέχρι τώρα είναι τα πορίσματα του ελεκτικού συνεδρίου και τα πορίσματα των οικονομικών επιθελτών. Έχουμε λοιπόν αυτά, χωρίς να έχουμε την εκαθάριση. Διαπιστώνονται λοιπόν πολλά προβλήματα. Διαπιστώθηκαν επίσης πολλά προβλήματα και στην υπόθεση ΣΤΑΡ. Δεν ξέρω, εγώ πραγματικά ειλικρινά και δημοσιογραφικά δεν κατάλαβα γιατί βρεθήκαμε σήμερα. Τη στιγμή που θα μας φέρουν την εκαθάριση, από ό,τι λένε τέλος πάντων, θα μας φέρουν την εκαθάριση το προσεχές διάστημα, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό το πράγμα. Επιτρέψτε, διότι δεν γινόταν αλλιώς. Να μας απαντήσετε. Έπρεπε οι καθαρίες να έχουν και να τους ευχαριστούν για αυτό. Ωραία. Αυτό λοιπόν για το οποίο δεν είναι. Για να τηρηθούν οι καθαρίες, το κάνατε. Γι' αυτό το κάνατε. Για να, όχι, να καταλάβετε, δεν άκουσα τίποτα. Αυτό που εντάξει, ωραία. Χαίρομαι που το κάνετε για αυτό το πράγμα. Μπράβο σας που το κάνετε για να δεσμευτούν. Ελπίζω, χωρίς παρεξήγηση, αγαπητέ μου Δημόθε, διότι ξέρεις πάρα πολλές φορές πόσες φορές ζητήθηκε αυτή η ρημάδα η καθάριση να έρθει, που ξέρεις πάρα πολύ καλά πόσες φορές ζητήθηκε, πίσω τώρα να έρθει. Να έχουμε οριμάσει συνθήκες και να έρθει. Λοιπόν, επειδή μπερδέψαμε όμως πράγματα, να κάνω μια παρένθεση. Καμία σχέση αυτή τη στιγμή δεν έχει ο προϋπολογισμός του Δήμου με αυτά εδώ που συζητάμε. Καμία. Ξεκάθαρα καμία. Αυτά που συζητάμε τώρα με το πλούσιο δεν έχουν καμία σχέση. Θα έχουν στην πορεία, βεβαίως και θα έχουν. Όταν θα γίνει η ανάληψή τους, τότε θα έχουν θέμα. Όχι τώρα, για να μην κοινωνούν. Υπάρχουν λύσεις για αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν, θα συζητήσουμε στην ώρα τους. Όχι σήμερα. Ας μείνουμε, επιτρέψτε μου κύριε Δήμαρχε, να μείνουμε σήμερα στην εκαθάριση. Τις λύσεις για αυτά θα τις συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα τους. Εγώ λοιπόν εκείνο που λέω είναι το εξής. Με χαρά, 15 μέρες, 20, 10, να τις φέρουμε. Να πάρουμε αυτά που είναι τα δεδομένα, να τις υποδεχτούμε συνόλο. Εγώ δεν λέω ούτε για πολιτικές ευθύνες ούτε για τίποτα. Εδώ, από τη στιγμή για την οποία έχουμε εκλεγεί, καθένας μπήκε σε αυτό το κομμάτι και αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Ο καθένας έχει γνώση. Απλά, εκείνο το οποίο στερούμαστε, αγαπητέ μου κύριε Λακινάνο, είναι η ολιστική γνώση. Η ολιστική γνώση σημαίνει δίνει σε καθάριση και ενημέρωση από αυτών τα οποία έχουν προκύψει στην πορεία της. Δεν απευθύνομαι σε εσά, σα είπα γιατί αναρωτηθήκατε προηγουμένω για αυτό το θέμα. Καλά κάνατε. Δεν είπατε, δεν είναι κακό. Έτσι. Έχουμε λοιπόν το εξή. Για μα είναι δεδομένο ότι ο Δήμο φυσικά και έχει συνέχεια και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αναλάβει τις υποχρεώσεις αυτές που έχουν προκύψει από την λειτουργία αυτών των νομικών προσώπων. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να υπάρχει μια απόλυτη και πλήρης αποφόρηση της κατάστασης, ούτως ώστε να έχει ξεκάθαρη γνώση του Συμβουλίου τι αποφασίζει. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, δεν θέλω να μακρηγορήσω γιατί θεωρώ ότι θα γίνει ουσιαστικότερη συζήτηση όταν θα έρθει η ολοκληρωμένη εκαθάριση. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στο να αναλυφθούν οι υποχρεώσεις των δύο νομικών προσώπων με την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα υπάρξει πλήρης απεικόνηση της κατάστασης όπως αυτή έχει δημοκρατηθεί με όλες τις εξελίξεις.